Το μετρό, ας πούμε, στο κέντρο της πλατείας θα αυξήσει τις τιμές της γης και των ακινήτων λόγω της εύκολης προσβασιμότητας για τους επισκέπτες, ας πούμε, που θα προσφέρει. Και αυτό έχει άμεσα το εξής, πώς να το πω, αποτέλεσμα. Ας σκεφτούμε ένα παραδοσιακό καφενείο στην πλατεία ή ακόμα και αν δεν είναι παραδοσιακό, κάτι που απευθύνεται κυρίως στους κατοίκους. Αυτό, ας πούμε, μπορεί να έχει κάποιο κέρδος στο χρόνο, ένα ποσό χ, ας το σκεφτούμε έτσι, άρα θα μπορεί να δίνει ένα ποσό ψ ως ενίκιο και να παραμένει βιώσιμο, δηλαδή να μπορούν να ζουν οι άνθρωποι οι οποίοι το δουλεύουν. Αν υπάρξει δυνατότητα να υπάρξει μια χρήση η οποία απευθύνεται σε ανθρώπους τουρίστες, ας πούμε, με υψηλότερο εισόδημα, ο κύκλος εργασιών, ας πούμε, μιας καφετέριας μπορεί να είναι 2 χ, αν στην πρώτη περίπτωση είναι 2 χ, άρα μπορεί ενδεχομένως να δώσει ενίκιο 2 ψ και να συνεχίζει να είναι βιώσιμο και κερδοφόρο. Επομένως, αν σκεφτεί κανείς πολύ απλά τους νόμους της προσφοράς και της ζήτησης, χωρίς να υπάρχει καμία άλλη ρύθμιση, απλά και μόνο με την κατασκευή, ας το πούμε, ενός σταθμού, θα τίνει σιγά σιγά η χρήση γης, η οποία είναι οικονομικά πιο αποδοτική, να εκτοπίζει τη χρήση γης, η οποία είναι λιγότερο αποδοτική. Αυτό συνήθως, ας πούμε, θα ξεκινήσει από τα καταστήματα. Επεκτείνεται όμως και στην κατοικία. Καταρχήν επεκτείνεται στους ενοικιαστές, είναι οι πρώτοι, ας πούμε, τους οποίους επηρεάζει λόγω της αύξησης της τιμής των ενοικίων, αλλά και οι ιδιοκτήτες, από τη στιγμή που το έχουν το ακίνητό τους, το βλέπουν, πώς να το πω, σαν αξία χρήσης και όχι σαν ανταλλακτική αξία.